αυτό το οποίο ειλικρινά είναι σημαντικό, η επιμόρφωση. Η επιμόρφωση που πολλές φορές λείπει. Και όταν γίνεται η επιμόρφωση από στελέχη του ποδοσφαίρου, όπως ο κύριος Πετράκης με το επιτελείο του, θα μου επιτρέψετε εμάς συγχαρητήρια για την πορεία του Πας Γιάννενα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο σύνδεσμός σας έχει πιάσει, θα έλεγα, το σφιγμό αυτό το οποίο θέλει ο προπονητής, όπως και ο διαιτητής, όπως και ο παίκτης σιγά σιγά. Την επιμόρφωση. Η επιμόρφωση λοιπόν, η οποία γίνεται κάθε χρόνο, πιστεύω ότι είναι σημαντική και πιστεύω ότι από εδώ τα παιδιά, οι συνάδελφοί σας, οι προπονητές, φεύγουν σίγουρα πιο μορφωμένοι από ό,τι ήταν πριν. Οι ερωτήσεις οι οποίες γίνονται σίγουρα αφήνουν κάτι και στους υπόλοιπους. Και αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι το ποδόσφαιρο στην Ήπειρο με πρώτο τον Πας Γιάννενα και άλλες ομάδες χρειάζεται τέτοιους προπονητές, τέτοιες εκδηλώσεις για να μπορεί να πάει ακόμη καλύτερα. Εμείς σαν περιφέρεια, ο Περιφερειάρχης ο κ. Κακιμάνης, πάντοτε κοντά σε αθλητικές εκδηλώσεις, ειδικά όταν είναι τέτοιου είδους εκδηλωτικές. Θερμά συγχαρητήρια, καλή πορεία στην συνέχεια, γιατί εγώ δεν θα μπορέσω να μείνω μέχρι το τέλος, αν και θα το ήθελα πάρα πολύ, λόγω του έχω στο Πανεπιστήμιο μία εκδήλωση. Θερμά συγχαρητήρια και πάλι και να συνεχίσετε να κάνετε και άλλες τέτοιες εκδηλώσεις. Η μερίδα σας αυτή. Ήταν να είναι μαζί μας εδώ και ο πρόεδρος του ψήφου Κώστας Ουρακάς, όμως κάποιες υποχρεώσεις που προέκυψαν το τελευταίο διήμερο έκτακτες δεν επέτρεψαν να είναι παρόν. Ωστόσο, σας μεταφέρω τους θερμούς αθλητικούς χαιρετισμούς του, όπως επίσης και τα συγχαρητήρια τόσο του ίδιου του Προέδρου, αλλά και των άλλων μελών της διοίκησης της ΕΨΥΠ. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία που είχατε και τώρα, αλλά και τα τελευταία χρόνια, την προσπάθεια που κάνετε να διοργανώσετε και να πραγματοποιήσετε σήμερα αυτή την επιμορφωτική συνάντησή σας, συγκέντρωσή σας. Πιστεύουμε πως από την πλευρά σας, κύριε Πρόεδρε, γίνεται μια πάρα πολύ σημαντική και σοβαρή δουλειά με θετικό πρόσημο και κατεύθυνση προς την εκπαίδευση και επιμόρφωση των μελών σας. Αυτό αποδεικνύεται και φαίνεται από τον μεγάλο αριθμό της συμμετοχής, αλλά και από τα πολύ σοβαρά και ενδιαφέροντα θέματα και ενότητες που περιλαμβάνει. Θα τα πούμε μετά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστήσω από την πλευρά μου για την πρόσκληση του Σύνδεσμου Προπονητών Ιωαννίνων. Τώρα σας που είστε εδώ. Για μένα είναι πρώτη φορά που κάνω μια παρουσίαση σε μέλη Συνδέσμου Προπονητών. Δεν το έχω ξανακάνει, η δουλειά μου είναι μέσα στο επίπεδο. Μετά την παρακίνηση του κυρίου Πετράκη, και σας πρόσκληση είναι κάτι που με ευχαριστεί να το κάνω, να κάνω το κοντά σας και να μπορώ να σας δείξω κάποια πράγματα όσον αφορά την εκπαίδευση και τον ρόλο που προβλούνται από το φυλάκιο. Μέσα από την ανασχόληση μου με την εκπαίδευση των φυλάκων όλα αυτά τα χρόνια που δουλεύω, ο ρόλος που προβλούνται από το φυλάκιο έχει εξελιχθεί, όπως έχει εξελιχθεί και το ποδόσφαιρο. Ο προβλήτης από το φυλάκιο είναι πια ο κομπάρσος ενός team. Υπεύθυνος της φυσικής κατάστασης ΠΑΕ Πας Γιάννενα, ο κύριος Ανοιξίου. Με τη σειρά που να σας καλησπερίσω και εγώ, αν θέλετε και γίνομαι, αν ακούγομαι κανονικά και στο βάθος, θα προτιμούσα να μην χρησιμοποιήσω μικρόφωνο, αν δεν σας δημιουργεί πρόβλημα ιδιαίτερα στις τελευταίες θέσεις. Εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ΜΕΤΑ ΣΥΓΜΑ του Συνδέσμου Προπονητών Ιωαννίνων για την τιμή που μου έκανε να παρευρεθώ ως ομιλητής στη συγκεκριμένη ημερίδα. Με τη σειρά μου να πω ότι στον αιώνα της εξειδίκευσης που ζούμε, που η πληροφορία κάθε μέρα τρέχει από όλες τις πλευρές, είναι μονόδρομος η επιμόρφωση σε όλους τους τομείς, όσο μάλλον σε προπονητική. Οπότε, καλό θα είναι αυτός ο θεσμός που τον έχετε καθιερώσει να εξακολουθεί να το στηρίξετε. Και η παρουσία τόσο πολλών συναδέλφων εδώ, νομίζω ότι θα σας δώσει και κουράγιο να το κατεχειρώσετε.
Πριν πω στην ομιλία, να ευχηθώ την Κυριακή στο Βελισάριο, στην προσπάθεια που θα κάνει να βγει στην γραμματική κατηγορία τα καλύτερα, γιατί ο νομός Ιωαννίνων νομίζω ότι και χωράει και αξίζει και πρέπει να εκπροσωπείται σε επαγγελματικές κατηγορίες πέρα από το ΠΑΣ Γιάννα, που των πραγμάτων είναι η μεγάλη ομάδα του νομού και από μια δεύτερη ομάδα σε πρώτη φάση στη ΓΑΜΑ Εθνική. Μακάρι και πιο ψηλά. Μέσα από την καρδιά μου λοιπόν στους ανθρώπους του Βελισσαρίου, σε όλους μας, γιατί των πραγμάτων είναι μια ομάδα της περιοχής, το Βελισσάριο να έχει καλή τύχη και να πάρει την άνοδο στην ΓΑΜΑ Εθνική κατηγορία. Αιωρεί που επέστρεψε την μπάλα. Τώρα το πόδι που είναι στηριγμένο αυτό επιστρέφει. Το ίδιο με άνοιγμα του παιδιού, του ποδιού, ο συναθλητής είναι έξω από τη φυσιολογική οφή πορεία του σώματος, πολύ πιο δύσκολη άσκηση. Στήριξη πάνω μέρος κορμού, στήριξη σε ένα box στα πόδια του, είναι αυτό που σας έλεγα πριν, η πιέση πάνω. Η απλή ερώτηση είναι γιατί να πω να κάνω μόνο πιέση πάνω, που δεν ξέρω τι θέλω να δουλέψω. Θέλω να πω ότι είναι για μένα πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Πραγματικά είναι μεγάλη χαρά. Όταν μου δίνει τη δυνατότητα να είμαι με ανθρώπους που αγαπάμε το ίδιο πράγμα και να μοιραζόμαστε πράγματα αυτά που αγαπάμε. Πιστεύω ότι αυτή η διαδικασία σαν τρόπος μάθησης είναι από τους πιο σημαντικούς που υπάρχουν. Θα πρέπει λοιπόν να ευχαριστήσουμε και να δώσουμε συγχαρητήρια σε αυτούς που διεκάλασαν αυτή τη για μένα σπουδαία συνάντηση, δηλαδή στην ΕΠΣ, το Βελίο, να τους ευχηθούμε να έχουμε δύναμη και να συνεχίσουμε βήμα βήμα να κάνουμε πράγματα προκειμένου να αναπτυχθεί όσο γίνεται περισσότερο το ποδόσφαιρο στον νομό αλλά και στον ολόκληρο την ύπαιρο. Και επί ευκαιρία, όπως είπε ο προηγουμένος του κ. Αλεξίου, να ευχηθούμε όλοι μας καλή επιτυχία στο Βελισσάριο, στην προσπάθεια που κάνει για να στην Ιταλική, στη Γάμα Εθνική, γιατί πρόοδος στο ποδόσφαιρο δεν σημαίνει μόνο πρόοδος της ΠΑΣ Γιάννα. Η ΠΑΣ Γιάννα είναι αυτή τη στιγμή σε αυτό το επίπεδο, αλλά όταν υπάρχουν πολλές ομάδες και αναβάθμιση και καταφέρει ο νομός στην Ιταλική και το νέο επίπεδο, νομίζω ότι είναι κέντρο για όλους εμάς που αγαπάμε και ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο. Τώρα, ό,τι αφορά το θέμα της συζήτησης, κανονικά αυτό το θέμα είναι κατά κύριο λόγο ο όγκος των σχολών της σχολής UEFA Pro. Δηλαδή, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος στάδιος εδώ που έχει πάει στο UEFA Pro, που είναι η ανώτατη βαθμίδα στις σχολές. Όλο το UEFA Pro στηρίζεται σε αυτό το θέμα, σύστημα αντίον συστήματος. Θα μου πείτε ποια είναι η σπουδαιότητα του σύστημα εναντίον συστήματος που είναι το θέμα σε όλους εμάς. Θα καταλάβετε στην πορεία και στην εξέλιξη της κουβέντας ότι όλα στηρίζονται στα απλά. Και αυτό που είναι σε top επίπεδο αντικείμενο κουβέντας και ορών διδασκαλίας στο τέλος που θα δείτε και στην παρουσίαση εδώ, όλα στηρίζονται στα απλά. Εγώ κάνω μια ερώτηση. Είναι κάποιος εδώ ο οποίος στην ομάδα που είναι δεν ασχολείται με τον έλεγχο της μπάλας, με την καλή πάσα, με το καλό σουτ, με την καλή συνεργασία, με την μικρό ομάδα κτλ. Υπάρχει κάποιος από τις παιδικές ηλικίες μέχρι τις μεγάλες? Για να μπορέσουμε να είμαστε χρήσιμοι και να μπορέσουμε στο τέλος να αποδώσουμε τα συμπεράσματα που θα βγάλουμε για αυτό το συγκεκριμένο θέμα, θα πρέπει να ξέρουμε πού στηρίζονται όλα. Στο τέλος κλείνοντας, θα σας κάνω μια τοποθέτηση με μια παρουσίαση, με μια διαφάνεια που υπάρχει, γιατί με αυτή πιστεύω ότι θα κλείσει και με καλό τρόπο και θα είναι και το συμπέρασμα της σημερινής κουβέντας.